Με μια μακροσκελής ανακοίνωση, οι καθηγητές του 56ου Δημοτικού Σχολείου της Πάτρας έρχονται να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις σχετικά με την απόπειρα αρπαγής παιδιού από το προάβλιο του σχολείου. Όλα συνέβησαν την περασμένη Παρασκευή, όταν σύμφωνα με τη μητέρα του θύματος, ένα λευκό βαν σταμάτησε έξω από το σχολείο. Δύο άνδρες κατέβηκαν και πλησίασαν τα κάγκελα και άρχισαν να συνομιλούν με τα παιδιά. Προσπάθησαν να τα δελεάσουν με καραμέλες και να τα αρπάξουν. Η κόρη μου, μάλλον δύο κοριτσάκια της τάξης, τα πλησίασε ένας εξωσχολικός. Η κόρη μου είχε σταθεί λίγο παραπίσω γιατί εισάστησε με όλο αυτό. Και την ώρα που πάει να φύγει η κόρη μου, τη βουτάει αυτό στο κάγκελο και τη τραβάει το χέρι. Η ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρει. Γύρω στη μία το μεσημέρι, δύο μαθήτριες έτρεξαν προς τα κάγκελα της οδού Λεμεσού. Ο οικαστικός έσπευσε ζητώντας από τις μαθήτριες να επιστρέψουν στο σημείο που βρίσκονταν όλοι οι συμμαθητές τους. Τότε η μία από τις δύο μαθήτριες ανέφερε ότι είδαν κάποιο βαν και ο οικαστικός απάντησε πως δεν έπρεπε να απομακρυνθούν και να μην το ξανακάνουν. Έτσι δεν θα έρχονταν ποτέ σε επαφή με κάτι τέτοιο. Η ίδια δεν αντιλήφθηκε κάποιο σχετικό περιστατικό, δεν είδε κάποιο βαν, ούτε άκουσε κάποιον να μιλάει στα παιδιά. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, η μαθήτρια, η οποία δεν ανέφερε το περιστατικό, παρέμεινε στο σχολείο μέχρι τις 3, παρακολουθώντας το ολοήμερο πρόγραμμα. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, η διευθύντρια του σχολείου πληροφορήθηκε ότι διαδίδονται ανυπόστατες και ψευδείς πληροφορίες παραποίησης του γεγονότος μέσω Viber σε ομάδες γονέων. Μερικές έκαναν λόγο για απαγωγής που πηδούν τα κάγκελα εν ώρα λειτουργίας του ολοήμερου και απαγάγουν παιδιά, ενώ άλλες αναφέρουν ότι οι δράστες τραβούσαν μαθητές από το χέρι μέσα από τα κάγκελα με σκοπό να τα διαπεράσουν και να τους απαγάγουν. Επίσης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η διευθύντρια επικοινώνησε τηλεφωνικά και με το Καραμαντάνιο Νοσοκομείο προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της μαθήτριας. Λόγω ιατρικού απορρίτου αυτό κατέστη ανέφικτο. Τη διαβεβαίωσαν όμως ότι την Παρασκευή 9 Ιουνίου το νοσοκομείο δεν εφημέρευε και ότι δεν λειτουργεί η ιατροδικαστική υπηρεσία. Κατέληγε ανακοίνωση αμφισβητώντας τα λεγόμενα της μητέρας. Να σημειωθεί πως σύμφωνα με την ανακοίνωση η διευθύντρια απευθύνθηκε στην ασφάλεια πατρών, η οποία διερευνά το περιστατικό και ζήτησε να ενημερωθεί για την πορεία της έρευνας. Ο υπεύθυνος αστυνομικός της ανέφερε ότι δεν έχει προκύψει κανένα βάσιμο στοιχείο και ότι γειτονικές κάμερες δεν έχουν καταγράψει τίποτα σχετικό.